Και η σημερινή πρωτοβουλία επιβεβαιώνει για πολλωστή φορά γιατί το κόμμα μας και η κομμουνιστική νεολαία πραγματικά ιεραρχούμε το ζήτημα των ναρκωτικών και των εξαρτήσεων. Και το λέμε αυτό με την έννοια ότι δεν περιμένουμε κάθε 26 Ιούνιου, που είναι η παγκόσμια μέρα, για να προβάλλουμε τις θέσεις μας, αλλά καθημερινά με την δράση μας, με την πολιτική πρόταση διεξόδου του κόμματός μας, με τις επεξεργασίες και τις θέσεις μας, ορθώνουμε μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις, ενάντια στον ατομικό τρόπο φυγής από μια ζωφερή πραγματικότητα που βιώνει σήμερα ο νέος άνθρωπος κυρίως, ενάντια στην πολιτική της αστικής τάξης που και στο φαινόμενο των εξαρτήσεων απλά προσπαθεί να διαχειριστεί τη χρήση, την εξάρτηση, μια πολιτική που λέμε εμείς συνειδητά συντηρεί το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης. Λέμε λοιπόν καθαρά εξ αρχής ότι τα κόμματα της αστικής τάξης έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί γιγαντώνεται το φαινόμενο της τοξικομανίας και στη χώρα μας. Έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί αθωώνουν τα ναρκωτικά στις νεανικές συνειδήσεις, επιδιώκοντας από τη μία να εξασφαλίσουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου και από την άλλη την κοινωνική καταστολή. Δείτε τι γίνεται για παράδειγμα με την κάναβη. Την έχουν βαφτίσει από βιομηχανική μέχρι θεραπευτική, γιατί κυρίως τους ενδιαφέρει η νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής της χρήσης, γιατί εκεί βρίσκεται η μεγάλη κερδοφορία. Μετά την νομιμοποίηση στον Καναδά και σε αρκετές πολιτείες στη ΣΥΠΑ, έχει ανοίξει η όρεξη στα μονοπόλια που βλέπουν την Ευρώπη ως τη μεγαλύτερη αγορά για ψυχαγωγική χρήση της κάναβης την επόμενη δεκαετία. Προσδοκούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει αγορά κάναβης με ύψος πάνω από 123 δις ευρώ κέρδη μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας. Σε αυτή τη βάση ξαφνικά η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά εντολή των μονοπωλίων αναγόρευσε ως νόμιμο εμπόρευμα τα προϊόντα CBD ή ο ΟΗΕ αφαίρεσε την κάναβη από τον πίνακα των επικίνδυνων ναρκωτικών. Αλήθεια, ας αναρωτηθούμε, η Γερμανία ως ατμομηχανή της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αφήσει χωρίς στήριξη τα δικά της μονοπόλια, όταν βλέπει ότι ο κύριος όγκος της κάναβης που καταναλώνεται στη Γερμανία εισάγεται από καναδικές εταιρείες? Έτσι, από 1η Απρίλη νομιμοποίησε και την ψυχαγωγική χρήση της κάναβης, ευελπιστώντας να γίνει η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης, αφήνοντας πίσω την Ολλανδία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Πορτογαλία, με στόχο οι εταιρείες γερμανικών συμφερόντων να έχουν περίπου το 50% του μεριδίου παραγωγής και διανομής κάναβης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τη Γερμανία που στις 9 Μάη, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, απαγόρευσε συγκεντρώσεις με σύμβολα που παραπέμπουν στον κόκκινο στρατό η Σοβιετική Ένωση μπροστά στην πύλη του Βραντιβούργου, αλλά στις 20 Απρίλη διοργάνωσε μπροστά στην πύλη του Βραντιβούργου φεστιβάλ για να γιορταστεί επίσημα και η νομιμοποίηση της κάναβης. Σε αυτή τη βάση και στη χώρα μας ξαφνικά αγαπήθηκε ο Άδωνης με τον Καρανίκα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ομονοούν πραγματικά στην προσέλκυση επενδύσεων για την καλλιέργεια κάναβης και στη χώρα μας. Την ίδια ώρα τα επίσημα στοιχεία δείχνουν εδώ για την Ελλάδα ότι ένα στους 4 έφηβους αναφέρει πως έχει κάνει χρήση κάποιες παράνομες ουσίας με δημοφιλέστερη την κάναβη και με το 2% των μαθητών να λέει ότι έχει δοκιμάσει κάναβη πριν από τα 13 έτη. Σχεδόν οι 2 από τους 5 που έχουν κάνει πρόσφατη χρήση κάναβης, η εκτίμηση του ΕΠΙΨΗ είναι ότι βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για εξάρτηση από αυτή. Ταυτόχρονα η ανοχή απέναντι στη χρήση είναι ανησυχητικά υψηλή. Σχεδόν 6 στους 10 μαθητές θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή κάναβης, παρόλο που προκαλεί εθισμό σε έναν από τους 6 εφήβους, όπως δείχνουν τα στοιχεία στη χώρα μας. Δηλαδή, ότι μέσα σε 2 δεκαετίες έχει τριπλασιαστεί ουσιαστικά η χρήση κάναβης στους μαθητές στη χώρα μας, είναι ένα φαινόμενο ανακατέβατο? Είναι απλά μόδα? Δεν είναι άλλη μία διαπίστωση, λέμε εμείς, αλλά αυτή η διαπίστωση έχει αιτίες. Αλήθεια. Δεν έχουν ευθύνες διαχρονικά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, που ο καθένας από τη μεριά του συμπλήρωνε το παζλ της δίθεν αναγκαιότητας να είναι νόμιμη η κάναβη στη χώρα μας? Δεν έχουν ευθύνες αυτά τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που ως κυβερνήσεις έχουν αποξηλώσει την πρόληψη με υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα κέντρα πρόληψης, ό,τι ακριβώς κάνουν εδώ και χρόνια με τα θεραπευτικά προγράμματα? Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ, σε προγράμματα πρόληψης ενάντια σε εξαρτήσεις, την προηγούμενη χρονιά συμμετείχε μόνο το 4% των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Αυτό θεωρούν πρόληψη οι αστικές κυβερνήσεις για τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας. Μάλιστα, εκτός από την νομιμοποίηση της κάναβης, τα αστικά κόμματα συμφωνούν, ταυτίζονται, αλληλοσυχαίρονται, πείτε το όπως θέλετε, και στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν το πρόβλημα. Αφού σιγά σιγά αποσαρθρώνουν πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, τώρα για να διαχειριστούν την τοξικομανία ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη μείωση της βλάβης. Δείτε για παράδειγμα πώς συμφωνούν όλοι στους χώρους εποπτευόμενης χρήσης. Πώς προβλήθηκε η ίδρυση του πρώτου χώρου εποπτευόμενης χρήσης με εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήρθε και αξιοποίησε το νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα η σημερινή κυβέρνηση έχει ενισχύσει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το έχει πάει ένα βήμα πιο μπροστά, δίνοντας τη δυνατότητα σε δήμους, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να φτιάχνουν τέτοιους χώρους και μάλιστα με κινητό χώρο εποπτευόμενης κρίσης να ξεκινά σε λίγες μέρες, όπως διαφημίζεται, τη λειτουργία του και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να διαμορφωθεί κίνητρο για αλλαγή και να ενταχθεί ο χρήστης σε πρόγραμμα. Τους ενδιαφέρει ο χρήστης απλά να μην είναι ορατός, κυρίως στην τουριστική μόστρα. Τους ενδιαφέρει πώς δεν θα χαλάει η βιτρίνα του τουριστικού κεφαλαίου. Τους ενδιαφέρει απλά να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Τους ενδιαφέρει απλά να μην πεθαίνει ο χρήστης και μέχρι εκεί. Και όχι, να το πω έτσι, να ενισχυθεί η πρόληψη, η θεραπεία, η επανένταξή του. Στον αντίποδα το κόμμα μας θεωρούμε με επιστημονικότητα, μελετάμε διαχρονικά το πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο των εξαρτήσεων, διαμορφώνοντας τις θέσεις μας από μια βασική αφετηρία. Ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και ως κοινωνικό πρέπει να είναι πρωταγωνιστής πρώτα και κύρια στην κοινωνική ζωή, στην κοινωνική παραγωγή, στην κοινωνική εξέλιξη. Η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ, η σοσιαλιστική, η κομμουνιστική, δεν θέλει και δεν μπορεί να έχει τον άνθρωπο στο κοινωνικό περιθώριο. Από αυτή την αφετηρία λέμε καθαρά όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Δεν μπαίνουμε στη στρεβλή λογική του διαχωρισμού τους σε σκληρά μαλακά ή του διαχωρισμού του χρήστη σε λειτουργικού και μη λειτουργικού. Γιατί θεωρούμε ότι η θέση που παίρνει ο καθένας απέναντι στα ναρκωτικά σχετίζεται πρώτα και κύρια με το που τοποθετεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και εμείς ως κόμμα θέλουμε τον άνθρωπο, τη νεολαία, με ψηλά το κεφάλι, με καθαρή συνείδηση, να μπορεί να κατανοεί τη ζωή, την κοινωνική πραγματικότητα, να μπορεί να παλεύει, να αγωνίζεται για να τη φέρει στα μέτρα των δικών της αναγκών. Δεν θέλουμε τη νέα γενιά με σκυμμένο το κεφάλι και στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, το νέο επιχείρημα που έρχεται να αντικαταστήσει την καραμέλα της προηγούμενης δεκαετίας από τα σκληρά μαλακά ναρκωτικά που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, τώρα να έχουμε πάει στο επιχείρημα λειτουργικός ή μη λειτουργικός χρήστης? Εμείς λέμε ότι είναι ένα ιδεολόγημα που από πίσω του και αυτό αποκρύπτει την ανάγκη νομιμοποίησης ναρκωτικών με πρώτιστη την κάναβη λόγω της μεγάλης κερδοφορίας και της εύκολης κερδοφορίας που μπορεί να αποφέρει. Παράλληλα, στοχεύει και στην κοινωνική καταστολή. Με αυτό το ιδεολόγημα θέλουν να αθωώσουν τη χρήση, να βάλουν ζυγαριά στο πόσο μπορείς να κάνεις χρήση, με μοναδικό γνώμονα να είσαι λειτουργικός, παραγωγικός, ανταγωνιστικός και να μην αντιδράς. Η λειτουργικότητα στη χρήση μετριέται με το αν το καπιταλιστικό σύστημα θα έχει χέρια παραγωγής. Μη λειτουργικός γίνεσαι μόνο όταν λόγω της κρίσης δεν μπορείς να εργαστείς. Όσο εργάζεσαι, αποδίδεις κέρδος μέσα από την εργατική σου δύναμη και την υπεραξία και έχεις δομήσει μια ζωή που στον ελεύθερο χρόνο σου κάνεις και χρήση σε ανεκτά για τα όρια σύστημα, τότε όλα με λιγάλο. Πραγματικά να σκεφτούμε ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Πάντως το αστικό σύστημα και χέρια παραγωγής έχει και μέρος εργατικής τάξης σε καταστολή, αφού ορίζουν την ελευθερία σου μέσα στα όρια που το ίδιο το αστικό σύστημα επιτρέπει. Όλα τα επίσημα στοιχεία, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, δείχνουν την καθαρά υψηλή συνάφεια που έχει η χρήση και η εξάρτηση με την ανεργία, τη σχολική διαρροή, με τους ταξικούς φραγμούς στην εκπαίδευση, με την υποκουλτούρα ως τρόπο ψυχαγωγίας, με την εμπορευματοποίηση σε κάθε κοινωνικό δικαίωμα όπως η παιδεία, η υγεία. Το λέμε αυτό γιατί πραγματικά τα διέξοδα, οι ματαιώσεις που γεννά ο καπιταλισμός ως κοινωνικο-οικονομικό σύστημα είναι αναγκαία συνθήκη για να εμφανιστεί και να εξαπλωθεί το φαινόμενο των εξαρτήσεων. Αυτό δεν πρέπει να μπει στο στόχαστρο της λαϊκής πάλης. Αυτό πρέπει να απομονώσει από τη συνείδησή του ο λαός και η νεολαία. Γι' αυτό και στο ζήτημα των εξαρτήσεων
αναπτύσσεται εδώ και χρόνια πολύ έντονη διαπάλη και γίνεται έντονη προσπάθεια ώστε το ζήτημα, για παράδειγμα, των ναρκωτικών να πλασαριστεί ως κάτι που έχει μόνο ιατρικές αιτίες, έχει να κάνει με ψυχοπαθολογία, μόνο με το οικογενειακό περιβάλλον ή ότι είναι μια ατομική επιλογή, ουσιαστικά απομονώνοντάς το από τις σχέσεις παραγωγής που επικρατούν στην κοινωνία. Εμείς λέμε ότι το φαινόμενο και των ναρκωτικών είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο με κοινωνικές, ιστορικές, οικονομικές, ψυχολογικές, πολιτισμικές διαστάσεις και έχει τη βάση του και ως προς τις αιτίες και τη διάδοσή του στις σχέσεις παραγωγής. Το βασικό λοιπόν είναι να κατανοηθεί ποια είναι η υλική βάση της κοινωνίας που γεννά την ανάγκη για ζήτηση και χρήση ουσιών. Να κατανοηθεί ποιον βολεύει χρήση και εξάρτηση, γιατί αντικειμενικά αυτή η συνθήκη θέτει εμπόδια στη δυνατότητα να γνωρίζει ο άνθρωπος και τη θέση του μέσα στην κοινωνία και με βάση αυτή τη θέση του να μπορεί να έχει και συνειδητή δράση. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι χρήση ουσιών και συνειδητή δράση είναι έννοιες ασυμβίβαστες. Είναι έννοιες ασυμβίβαστες γιατί το κύριο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης είναι η κοινωνικότητα του ανθρώπου και ο άνθρωπος ως κοινωνικό σε αυτή τη σφαίρα διαμορφώνει την προσωπικότητα, την κοινωνική του δράση, σε άμεση αλληλεπίδραση με το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Έτσι, και το φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε ολοκληρωμένα, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες αυτό διαμορφώνεται. Ένα φαινόμενο το οποίο συνιστά ακραία μορφή αλλοτρίωσης του ανθρώπου, δεδομένου ότι τον απομακρύνει από τη βασική του υπόσταση, την κοινωνικότητά του, αλλά και τις πραγματικές του ανάγκες. Σήμερα, για να νομιμοποιηθεί η χρήση ουσιών και για να διαμορφωθεί πραγματικά κοινωνική ανοχή, κυρίως στις νεανικές συνειδήσεις, έχουμε από την ιδεολογική φαρέτρα της αστικής τάξης μια άκρατη φετικοποίηση της ατομικότητας και του ατομικού δικαιώματος. Τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα ερμηνεύονται ως ζητήματα επαναπροσδιορισμού της θέσης του ατόμου, των ορίων της ελευθερίας του, αλλά και της σχέσης του με την κοινωνία. Υπάρχει μια αναγωγή κάθε πτυχής της ανθρώπινης δράσης ως ατομικό δικαίωμα. Έτσι, ακόμα μας λένε και η επιλογή ενός ανθρώπου να στραφεί προς τα ναρκωτικά είναι ατομικό δικαίωμα. Και προσπαθούν να πείσουν ότι το δικαίωμα στη χρήση είναι, λέει, ζήτημα απλά ατομικής επιλογής. Είναι δικαίωμα να μπορείς να κάνεις χρήση ουσιών. Αν το θέλετε, εμείς λέμε ότι αυτό ίσως να είναι και το πιο φεδρό επιχείρημα που δείχνει ακριβώς τη στόχευσή του. Δηλαδή, τον νέο άνθρωπο στο περιθώριο, τον άνθρωπο έξω από κάθε κοινωνική έννοια, προβάλλοντας τον ατομισμό. Σήμερα, σχεδόν ένα στους δύο χρήστες που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα θεραπείας ήταν μακροχρόνια άνεργοι πριν τη χρήση. Περίπου το 45% είχε εγκαταλείψει τη βασική μόρφωση πριν την εξάρτηση. Και η συντηρητική πλειοψηφία ή ένα μεγάλο μέρος των εξαρτημένων γυναικών έχει σχέση με την πορνεία. Αυτός ο τρόπος ζωής ήταν ατομικές επιλογές ή είναι μια καθημερινότητα που προσφέρει απλόχερα το σημερινό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα? Ρωτάμε εμείς. Από ατομική επιλογή δεν δουλεύει κάποιος. Από ατομική επιλογή ο νέος πτυχιούχος κάνει τελείως άσχετο επάγγελμα από αυτό που σπούδασε. Από ατομική επιλογή ένας μαθητής θα εγκαταλείψει τα 13 με 14 έτη το σχολείο ή από ατομική επιλογή εκπορνεύεται μια γυναίκα? Πάντως, για τους περισσότερους χρήστες, κάποιες επιλογές ήταν ήδη προδιογεγραμμένες από το ίδιο το σύστημα και σίγουρα όχι η δική τους επιθυμία ή επιλογή. Και το λέμε αυτό γιατί χωρίς να υπάρχει μια γραμμική σχέση, θέλουμε να δώσουμε ότι η σχέση του ατόμου και η επαφή του με μια ουσία είναι μια σχέση που καθορίζεται κοινωνικά από τη διαδρομή, προσωπικότητα, κοινωνικό περιβάλλον και πιθανή στιγμή επαφής με την ουσία. Είναι λοιπόν μια κοινωνική σχέση που μάλιστα απαντά σε ποια κοινωνία, με τι προσωπικότητες είναι πιο πιθανό να γενικευθεί αυτή η σχέση. Σίγουρα όμως, στη σημερινή κοινωνία των ανισοτήτων, των ταξικών ανισοτήτων, της εκμετάλλευσης, της καθημερινής ματέως των ονείρων και των προσδοκιών, στην κοινωνία που τα ναρκωτικά πλασάρονται και διαφημίζονται όπως κάθε άλλο εμπόρευμα, σε μια κοινωνία λοιπόν με ελεύθερα τα ναρκωτικά, είναι πολύ πιο πιθανό, λέμε εμείς, να γενικευθεί η χρήση και η εξάρτηση. Δεν το λέμε εμείς, αυτό φανερώνουν και όλα τα στοιχεία σε όλες τις χώρες που έχουν νομιμοποιήσει τα ναρκωτικά με αιχμή την κάναβη. Πολλαπλασιασμό της χρήσης και της εξάρτησης από όλες τις ουσίες, όχι μόνο από την κάναβη, πολλαπλασιασμό της χρήσης και της κάναβης στις μαθητικές ηλικίες, πολύ πιο μικρή ηλικία έναρξης και επαφής με τις ουσίες. Όπως θέσαμε και πριν,
Εμείς αντιλαμβανόμαστε τη χρήση και την εξάρτηση ως πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο. Όχι μόνο λόγω των πολλαπλών αιτιάσεων που μπορεί να στρέψουν έναν νέο άνθρωπο στις ουσίες, αλλά κυρίως λόγω της διαλεκτικής σχέσης που έχουν αυτές οι αιτίες μεταξύ τους, αλλά και με τις σχέσεις παραγωγής που επικρατούν στην ιστορική στιγμή που μελετάμε κάθε φορά το φαινόμενο. Και ως πολυπαραγωγικό κοινωνικό φαινόμενο, αντικειμενικά δεν μπορεί να είναι στατικό, αλλά αντικειμενικά είναι σε διαρκή εξέλιξη και εναλλαγή. Και το λέμε αυτό γιατί πραγματικά αποδεικνύεται από κάθε μεριά ότι η κοινωνική δομή παίζει καθοριστικό ρόλο και στη χρήση και οι αλλαγές που συντελούνται σε αυτήν επηρεάζουν τη χρήση τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Είναι λοιπόν καθοριστικός ο ρόλος που παίζει η κοινωνική δομή και η σχέση παραγωγής στη ροπή προς τη χρήση. Σε αυτή τη βάση, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι πραγματικά η απελευθέρωση του ανθρώπου από την ταξική εκμετάλλευση θα απελευθερώσει και τον άνθρωπο ως κοινωνικό και ως πρωταγωνιστή της κοινωνικής ζωής και από την ανάγκη να στρέφεται σε ψυχοδραστικές ουσίες. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι ελευθερία η τοξικομανία, γι' αυτό δεν πρέπει να είναι ελεύθερα τα ναρκωτικά, γιατί η εξάρτηση πρώτα και κύρια σημαίνει φραγμός στη διαδικασία της κοινωνικής συνειδητοποίησης και κοινωνικής δράσης. Από αυτή τη σκοπιά, ως κόμμα, έχουμε πραγματικά συνολικά διαμορφωμένη θέση και πλαίσιο πάλης για το ζήτημα των ναρκωτικών που απαντά στο σήμερα, αλλά κυρίως δείχνει την προοπτική για το αύριο. Εκεί πατά και το σύνθημά μας «Ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις». Ως κουκουέ, πραγματικά, διεκδικούμε με ευθύνη του κράτους να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε κάθε άνθρωπος που βαδίζει στο μονοπάτι των ναρκωτικών και κίνητρο να διαμορφώνει για θεραπεία, αλλά να βρίσκει δημόσιες και δωρεάν δομές για να απεξαρτηθεί, για να βαθίσει και πάλι στο μονοπάτι της κοινωνικής ζωής. Γι' αυτό διεκδικούμε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, έρευνα, οι οποίες θα συνδέονται με μια λεπτή κόκκινη γραμμή, που είναι οι αιτίες του φαινομένου. Γι' αυτό και οι θέσεις μας έχουν στο επίκεντρο πρώτα και κύρια το χρήστη σήμερα. Θεωρούμε πρωτεύον και κομβικό το ζήτημα της πρωτογενούς πρόληψης σε πληθυσμούς που ακόμα δεν έχουν πειραματιστεί με τις ουσίες. Για μας πρόληψη δεν είναι η ενημέρωση, αλλά η προβολή ενός άλλου τρόπου ζωής και αξιών που θα ολοκληρώνει πρώτιστα τον άνθρωπο ως προσωπικότητα. Για μας πρόληψη σημαίνει συλλογική δράση, σημαίνει δικαίωμα στον αθλητισμό, στην πολιτιστική δημιουργία, σημαίνει μόρφωση, σημαίνει σταθερή δουλειά και εργασία. Για μας πρόληψη, η πρόληψη πρέπει να έχει στο επίκεντρο τις αιτίες που σε οδηγούν στη χρήση και πάνω εκεί να χτίζει τους περιοριστικούς παράγοντες προς την εξάρτηση και τη χρήση. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου στη χώρα μας, σήμερα απαιτείται πραγματικά μια κεντρικά σχεδιασμένη αντιναρκωτική πολιτική με πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είμαστε αντίθετοι με κάθε εμπλοκή ιδιωτών ή ΜΚΟ στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην επανένταξη και στην έρευνα. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με το σχεδιασμό που έρχεται, με το νέο ΟΠΑΕ, αυτό το νέο νομοσχέδιο που είναι σαν σπάργανα, που δεν είναι πραγματικά, λέμε εμείς, κεραυνός ενεθρία, αλλά είναι μια ακόμα κλιμάκωση στις αρνητικές εξελίξεις στον χώρο της απεξάρτησης, που συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση με την πολιτική της. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκει πραγματικά στρωμένο έδαφος από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως είπαμε πριν, και στο ζήτημα των ναρκωτικών, και έχει στέρεα πατήματα ώστε με συνένεση να κλιμακωθούν ακόμα παραπάνω και η ανοχή και ο συμβιβασμός της κοινωνίας με αυτά. Να θυμίσουμε μόνο ορισμένα από αυτά τα πατήματα που μας έχουν φέρει μέχρι εδώ. Κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ, γενίκευση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ σε πρόληψη και απεξάρτηση, δηλαδή εργαζόμενους και προγράμματα με ημερομηνία λήξης, υπάρχει πείρα με τα πολυδύναμα ή τη διπλή διάγνωση του ΚΕΘΕΑ που έκλεισαν, με τις πάνω από 130 κενές λειτουργικές θέσεις στα κέντρα πρόληψης. Μιλάμε για κέντρα πρόληψης χωρίς ενιαίο θεσμικό πλαίσιο δεκαετίες τώρα, το πώς έχει ενισχυθεί η μείωση της βλάβης ως πανάκια σε βάρος στεγνής θεραπείας, θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία ιδιωτικών δομών απεξάρτησης που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξέλιξη του ΕΟΠΑΕ, ως κόμμα σταθήκαμε αντίθετοι. Σταθήκαμε αντίθετοι γιατί θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική παρέμβαση που στοχεύει πρώτα και κύρια στο χτύπημα της ίδιας της φιλοσοφίας της απεξάρτησης. Γιατί η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά
οι πολιτικοί που διαχρονικά έχουν ακολουθήσει τη χώρα μας, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, και από κυβερνητικές θέσεις και ως αντιπολίτευση, έχουν κοινό παρανομαστεί τη διαχείριση του προβλήματος, την αποστέωσή του από κάθε κοινωνική αιτία, μια τάση ιατρικοποίησής του και την αναζήτηση απλά διαχειριστικών λύσεων που δεν απαντάνε ούτε στις αιτίες του φαινομένου, αλλά ούτε στις ίδιες τις ανάγκες των χρηστών και των οικογενειών τους και τελικά ούτε στη διαχείριση της βλάβης που προκαλεί εξάρτηση από ό,τι φαίνεται έχει απαντήσει αυτή η στρατηγική. Ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίσεις το χαρακτήρα της εξάρτησης πραγματικά είναι αναγκαία συνθήκη για να το αντιμετωπίσεις κιόλας. Προσεγγίζοντας για παράδειγμα την εξάρτηση με μια τάση ιατρικοποίησης, την αντιμετωπίζεις κυρίως φαρμακολογικά, όπως σήμερα με τα υποκατάστατα. Προσεγγίζοντας όμως την εξάρτηση ως ένα δυναμικό και σε διαρκές εξέλιξη φαινόμενο, γιατί όπως είπαμε δεν είναι ούτε στατικό, αλλά δεν μπορεί να είναι και στατικό και αμετάβλητο και το προφίλ του χρήστη, μπορείς να την αντιμετωπίσεις μέσα από τη στεγνή θεραπευτική προσέγγιση. Εμείς αυτή την προσέγγιση στηρίζουμε, την ενίσχυση πραγματικά της στεγνής θεραπείας, κυρίως για αυτό που στοχεύει ως θεραπευτική φιλοσοφία, στην αλλαγή του ανθρώπου. Με αυτή την αφετηρία και από αυτή την αφετηρία στηρίζουμε τόσα χρόνια τη φιλοσοφία που πρεσβεύει το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω, το ΑΡΓΟ, ο Διάπλους, ο Ιαννός, όλα, ακόμα και τα στεγνά προγράμματα που πραγματικά λειτουργεί ο ΚΑΝΑ. Θεωρούμε ότι είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να το πω έτσι, της σοσιαλδημοκρατίας, ότι σήμερα με αυτή την εξέλιξη που φέρνει η Νέα Δημοκρατία θα χτυπηθούν τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα. Γιατί είναι υποκριτικό? Γιατί όλοι οι πολιτικοί που άσκησαν ως κυβέρνηση αυτά τα κόμματα τα προηγούμενα χρόνια για το ζήτημα των ναρκωτικών, ουσιαστικά έχει στρώσει το δρόμο πρώτα και κύρια για να γιγαντωθεί η κοινωνική ανοχή απέναντι στα ναρκωτικά. Γι' αυτό σας κοιτάμε στα μάτια και μπορούμε πραγματικά με καθαρό μυαλό να ζητήσουμε και να πούμε σε κάθε άνθρωπο ότι σήμερα καλούμε σε πλατιά συμπόρευση με το ΚΚΕ στον αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, σε ένα κοινό μέτωπο πάλης, στην αντίληψη για την αντιμετώπιση του φαινομένου σήμερα, που όπως είπαμε και πριν, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να εδράζεται στο τρίπτυχο πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, άρρηκτα δεμένες με την έρευνα. Δηλαδή, έμφαση στην πρόληψη, σε πληθυσμούς που ακόμα δεν έχουν πειραματιστεί με τις ουσίες, στεγνή θεραπευτική προσέγγιση, με τα προγράμματα υποκατάστασης να αφορούν πολύ συγκεκριμένους πληθυσμούς, όπως για παράδειγμα οι περίληκες χρήστες, εγκυμονούσες, και να γίνονται ολοκληρωμένα και αυτά, όχι όπως λειτουργούν σήμερα, αλλά με ψυχοκοινωνική υποστήριξη του χρήστη, ουσιαστικά μέτρα για την κοινωνική επανένταξη του πρώην χρήστη, όπως στήριξη για εργασία, μόρφωση, καταπολέμηση του στίγματος. Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης πραγματικά στηρίζεται και στο ζήτημα των εξαρτήσεων στη λογική κόστος-όφελος, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η διαχείριση του προβλήματος της τοξικοεξάρτησης, και κάτω από αυτή τη λογική θα πάμε, αυτό λέμε εμείς, για συνέργεια προγραμμάτων με διαφορετικές φιλοσοφίες. Αυτό βλέπουμε εμείς ως βασική εξέλιξη. Όχι σήμερα που έρχεται ο ΕΟΠΑΕ, αλλά σχεδόν μία δεκαετία ως κόμμα έχουμε βάλει αυτό το ζήτημα στο τραπέζι της διαπάλης. Γιατί λέμε καθαρά εδώ και αρκετά χρόνια ότι πάνε, πάνε τόσο επιθετικά που θέλουν τα στεγνά προγράμματα να έχουν απλά έναν υποστηρικτικό ρόλο δίπλα στα προγράμματα μείωσης της βλάβης. Ενώ ενισχύεται πολύ πιο γοργά σε σχέση με το παρελθόν η είσοδος των ιδιωτών και των ΜΚΟ στην πρόληψη, στη θεραπεία, με άμεσο χτύπημα πρώτα και κύρια της δωρεάν απεξάρτησης. Να πούμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις δύο ή τρεις χώρες στην Ευρώπη που ακόμα υπάρχει η δωρεάν απεξάρτηση. Η πολιτική αυτή διαδοχικά όλων των κυβερνήσεων έχει οδηγήσει σήμερα στην υποστελέχωση, στην υποχρηματοδότηση της πρόληψης και της απεξάρτησης. Το θέτουμε αυτό το ζήτημα, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, γιατί και σε αυτόν τον αγώνα που δίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στον χώρο της απεξάρτησης να μην περάσει η εξέλιξη και το νομοσχέδιο που ετοιμάζουν το ΕΟΠΑΕ, εμείς λέμε
ότι ακόμα και αν δεν περάσει το νομοσχέδιο, που θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για όλους, δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε σήμερα στη χώρα μας. Γραμμή άμυνας σε μια νέα επίθεση που ξεδιλύγεται στην απεξάρτηση πρέπει να είναι απλά να μην περάσει ο ΕΟΠΑΕ. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να παλέψουμε πραγματικά για πλήρης και επαρκής χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών αναγκών για όλα τα προγράμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Για προγράμματα πλήρως στελεχωμένα με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Για νέα προγράμματα σε όλη την επικράτεια, όσα έχει ανάγκη η χώρα και όχι μάλιστα όσα έχει ανάγκη η χώρα, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζει κάθε περιοχή. Για ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο στα κέντρα πρόληψης και να καλυφθούν άμεσα με μόνιμες οργανικές θέσεις τα πάνω από 130 οργανικά κενά που έχουν τα κέντρα πρόληψης. Για να καταργηθεί η ποινή πίστο και θεά, για πραγματικά καμία εμπλοκή ιδιωτών και ΜΚΟ στην πρόληψη, στην απεξάρτηση, να καταργηθεί το νομικό πλαίσιο που αφήνει όχι παράθυρα, αλλά έχει ορθάνευτες πόρτες για άμεση εμπλοκή ιδιωτών στην απεξάρτηση. Γι' αυτό για μας λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, ως κόμμα, εμείς λέμε ότι με την πολιτική μας δράση και πάλι, πρώτα και κύρια για το σύνολο της ζωής των αναγκών του ανθρώπου, κεντρικό σημείο είναι και η πάλι ενάντια στα ναρκωτικά και στον τρόπο ζωής που αυτά σηματοδοτούν. Δεμένοι με την πάλι πρώτα και κύρια για ριζικότερες αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία. Είναι ένα ζήτημα που ακουμπά και την ψυχή και τη συνείδηση της νέας γενιάς. Επιδιώκουμε πραγματικά να ανοίξει ακόμα πιο βαθιά η συζήτηση για την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ για άλλη οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής, που θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, άρα για μια κοινωνία που αντικειμενικά τα ναρκωτικά δεν θα χωρούν, γιατί ο άνθρωπος και οι ανάγκες του δεν μπορούν να είναι στο περιθώριο. Και γι' αυτό μπορούμε σήμερα με καθαρά μάτια να κοιτάμε κάθε νέο και να του λέμε: πρόοδος είναι να κρατάς τη ζωή στα χέρια σου και όχι να τους την παραδίνεις. Ειδικά σήμερα που έντεχνα πλασάρουν ως προοδευτικό ό,τι πιο συντηρητικό και αναχρονιστικό υπάρχει. Την υποταγή στα όρια που σου επιτρέπει το ίδιο το σύστημα να ζεις. Στις επιλογές που το ίδιο το σύστημα υποτίθεται θέλει να σου αφήνει ελεύθερες. Πραγματικά προοδευτικό εμείς λέμε είναι να μπορείς να σηκώνεις κεφάλι, να καθορίζεις εσύ τη ζωή σου με βάση τις γνώσεις και τις απαιτήσεις της ζωής. Με πάλι να ανοίγεις νέους δρόμους για σένα και τους γύρω σου, με το μυαλό σου καθαρό να μπορείς να σχεδιάζεις και να ονειρεύεσαι το μέλλον. Γι' αυτό καλούμε κάθε άνθρωπο που πραγματικά δεν βολεύεται στο σύστημα που τον θέλει στο περιθώριο, γι' αυτό καλούμε κάθε εργαζόμενο στο χώρο της απεξάρτησης τώρα να συμπορευτεί με το ΚΚΕ για να παλέψουμε μαζί για τη ζωή που μας αξίζει. Μια ζωή πραγματικά στον πόρι των ονείρων και των αναγκών μας. Καλούμε κάθε νέο άνθρωπο που δεν βολεύεται στη σαπίλα του σημερινού συστήματος, που βλέπει τα όνειρά του να ματαιώνονται, να στείλει μήνυμα αγωνιστικής τάσης για τη ζωή. Να γυρίσει την πλάτη στα κόμματα που τον θέλουν πραγματικά στη μαστούρα ενός συστήματος σύψης και παρακμής. Το όχι σε όλα τα ναρκωτικά, το ζωή ολόκληρη και όχι με δόσεις, για να πιάσει πραγματικά τόπο, πρέπει να σημαίνει παράλληλα και τιμωρία στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 83 εκατομμυρίων χρηστών. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει καταστεί σημαντικός παραγωγός ναρκωτικών ουσιών τόσο για εγχώρια κατανάλωση όσο και για την παγκόσμια αγορά. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 880 νέων ψυχοδραστικών ουσιών που εντοπίστηκαν μόνο το 2021. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι θεραπευτικές υπηρεσίες απεξάρτησης υπολείπονται σταθερά των αναγκών. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέχτε, του παντού, τα πάντα, όλοι. Αφού με αυτή τη φράση το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά στην τελευταία του έκθεση σχολιάζει την αύξηση της διαθεσιμότητας της χρήσης και των προβλημάτων πλέον απορρέουν από τη χρήση ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσέξατε? Παντού, τα πάντα, όλοι. Αυτή είναι, να το πω έτσι, το αποτέλεσμα της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στρατηγική επιλογή
την ιατρικοποίηση ενός κοινωνικού φαινομένου, την πλήρη απαξίωση της πρόληψης με περαιτέρω ενίσχυση της ιδιωτικής απεξάρτησης και των ΜΚΟ. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά λοιπόν και των κομμάτων που τη στηρίζουν, εμείς λέμε ότι πρέπει να καταδικαστεί και στις ευρωεκλογές και να είναι πραγματικά κριτήριο ψήφου. Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση ουσιών τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, η μετατροπή της Ελλάδας σε μαγαζί γωνία για τις επενδύσεις κάναμε, η διάλυση της δημόσιας και δωρεάν απεξάρτησης να γίνουν ένα επιπλέον κριτήριο ψήφου πλάι στην καταδίκη της συνολικής πολιτικής που βάζει τις κοινωνικές ανάγκες και την ίδια τη ζωή μας στο ζύγι κόστος-όφελος.